Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου παιδιά. Πω, σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα τρόλ της μικρής κουβέντας. Ναι. Ο οποίος έχει εμφανιστεί ως σε σκιά, χέρια και άλλα σε επεισόδια μόνο. Έχω συμμετάσχει σε πολλά επεισόδια. Ισχύει. Και σήμερα αποφάσισε να έρθει από την μπροστινή μεριά της κάμερας. Ναι, ήμουν πάντα πίσω, σκηνοθετούσα τα παρασκήνια. Θέλεις να γίνεις ο Τζέιμι της μικρής κουβέντας? Ναι, όντως. Ποιος είναι ο Τζέιμι? Είναι αυτός που βγάζει στο Τζο Ρόγκαν τα. Έλα, Τζέιμι, πουλιά. Ναι, πουλιά τσίρα. Ναι, και έχει τις γορίλες που παίρνουν DMT. Ωραία, καλή φάση. Έχει γορίλες που παίρνουν. Οκ, άλλη φορά αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια για σένα ξεκινώντας? Ναι. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, θα κάνω μια μεγάλη συμφωνία. Ναι. Θα κοπανά στο τραπέζι. Αυτό δεν θα το κάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Γιώργος. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Είναι 11 χρόνια, αισθάνομαι. Ναι, είναι. Να πω τέτοιο. Έχεις υπάρξει μέγας χορηγός γραφείου Σόρσλερ. Και εσείς. Και το έχετε ανταποδώσει με το παραπάνω, θέλω να πω. Σας έρχομαι στο αναστατώνω, όπως θέλω. Αυτά είναι. Ήτανε το γραφείο νούμερο 2. Νομίζω, ναι. Ήτανε μετά, είχαμε στην αρχή το. Με το, Θεά Ακρόπολη. Με Θεά Ακρόπολη. Θεά Ακρόπολη. Στην αρχή είχαμε το Corner Case, νομίζω. Ναι, και μετά ήταν. Μετά του Γιώργου. Μετά ήταν ένα άλλο στο κέντρο. Και μετά αυτό. Και το Cube. Ναι. Και το Cube, σωστά. Και τώρα εδώ. Ναι. Πάλι καλά που ήσασταν εσείς, γιατί στην καραντίνα δεν ήσασταν. Δεν ήταν. Θα ήμουν μέσα στο σπίτι μου 65 τετραγωνικά εγκλωβισμένο, ένα μισό χρόνο δεν θα βγαίνω για τίποτα. Να σου πω, δεν είναι. Και ερχόμουν μόνο εδώ, οπότε ήταν πολύ καλό. Δεν είναι τρελό που μέσα στην καραντίνα το γραφείο ήταν διέξοδο, ας πούμε. Ήταν η βόλτα μου, ρε. Ερχόμουν, έβαλα ένα καφέ και εντάξει, δεν ήταν πάντα κόσμο, ξέρει. Και εσύ δεν ερχόσαι τώρα. Ναι. Θυμάμαι από τι πρώτε εξόδου, Sky Media Γιώργο, είμαι και εγώ γραφείο. Και αποφασίσουμε να πάμε με τα πόδια βόλτα στην πρώτη καραντίνα. Μιλάμε τώρα στις εποχές, ρε παιδί μου, τις σκληρές, όχι τώρα. Ναι. Και πάμε βόλτα στην Αθήνα. Και μετά καταλήγουμε, νομίζω, σπίτι σου κάπου. Ναι. Και πίναμε ποτά. Λέμε, δεν έχουμε πιει ποτά. Σπίτι δεν έχω πιει ποτέ ποτό. Αλλά εκείνη τη μέρα λέμε, πάμε να πιούμε ποτά. Νομίζω, ένιωσα, ξέρεις, αυτό το πράγμα. Ω, υπάρχει και αυτό, ξέρεις. Ναι, ήταν φοβερή. Ναι. Για λέγε, μας έλεγες για σένα. Το background σου, τι κάνεις. Το background μου. Τι κάνεις. Τι είσαι. Τι είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, παιδί μου, ασχολείται, εντάξει, με το τομέα του digital πάρα πολλά χρόνια. Τώρα κοντεύω 20. Ναι. Έλα ρε. Ναι. Ξεκίνησα, ξέρω εγώ, μετά το πτυχίο μου που τελείωσα κάπου με στρατό 2003 και έφτιαχνα ψηλο websites τότε, ξέρεις, για να βγάζω τα προστοζήνη, παιδί μου. Δεν ήξερα τότε, όταν έκανα να φτιάχνω websites, δεν ήξερα και κανένα developer επί προσωπικού να ρωτήσω οτιδήποτε, δεν υπήρχαν στα Coverflow και τέτοια. Και μόνος μου εκεί έσκαβα, γιατί δεν είχα λεφτά και ήθελα να πάρω 1-2 χιλιάρικα για να επιβιώσω. Και μετά αυτό εξελίχθηκε, ρε παιδί μου, γιατί οι πελάτες μεγάλωναν κάπως και οδήγησε, ξέρω εγώ, να κάνω SEO, SEM, performance γενικά για το growth των websites. Γιατί έφτιαχνα ένα website και μετά βλέπα ότι OK, ήταν ένα project, τελείωσε. Ναι. Είχε πολύ κόπο και back and forth. Αυτό τώρα ξεκίνησε μέσα στο 2010-11 το έκανα full. Μετά μαζί που μπλέξαμε με Mobile Ad Networks και Mobile CRM και Mobile Apps. Εκεί κάπου γνωριστήκαμε, νομίζω. Ναι, κάπου εκεί γνωριστήκαμε. Οπότε είδα λίγο το κομμάτι του mobile. Και μετά πέρασα σε διάφορα. Έκανα πάντα consulting σε διάφορα projects. Έτσι. Ήμουν ελάχιστες στιγμές περιόδου στην καριέρα μου σε μια εταιρεία. Ίσως η μόνη κατά βάση να ήταν το eFood, ξέρω εγώ. Που έτσι λίγο πήγα στην αρχή. Είχες και το, νομίζω, τότε και τους γιατρούς, τι είχες τότε. Ναι, εντάξει, άλλα projects όμως, ναι. Όχι να δουλεύω σε εταιρεία. Όχι, ναι. Και 4-5 χρόνια εκεί στο eFood. Όταν εξαγοράστηκε, λίγο ξενέρωσα με τη. Γιατί είχα συνηθίσει startup, γίνονται πράγματα, κινούμαστε. Μιλάω κατευθείαν με τους decision makers. Μετά, όταν εξαγοράστηκε το eFood και μπήκε σε μια πολυεθνική τεράστια, δεν μου άρεσε καθόλου, ας πούμε, το γεγονός ότι είχα μια ιεραρχία τεράστια που πρέπει να κάνεις navigate και να ζεις μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Έφυγα, από τότε πέρασα λίγο στο Forky και μετά κάνω μόνο consulting, γιατί έχω 4-5 project συνήθως.
Εγώ έχω να δηλώσω πάντως ότι όποια εταιρεία κουμπάς μετά εξαγοράζεται. Δεν ξέρω τι φοβερό κάνεις. Εγώ είπα να σε προσλάβουμε μόνο και μόνο για τη βιτρίνα. Αυτά είναι incognito. Άμα δεις, δεν λέω πουθενά που δουλεύω. Δεν ξέρω, γι' αυτό δεν λέω. Δεν λέω. Λέω όμως ότι κάπου, κάτι μαγικό κάνεις και μετά. Ναι, έχω τύχει 2-3-4 εξαγορές και αρκετά μεγάλες, αλλά εντάξει. Mm. Ναι. Και τώρα με το που έσκασε η καραντίνα, έτσι για να σας δώσω και ένα context. Κάπως, παιδί μου, επειδή είχα κάτι projects κάτω στο Ντουμπάι που εξαγοράστηκαν κάτι στο travel industry, mm-hmm. βρέθηκα με το που έσκασε η καραντίνα, ξέρω εγώ, να σταματάνε αυτά τα δύο λόγω travel και λόγω της εξαγοράς, την οποία την αγόρασε πάλι η ίδια εταιρεία, βρήκα πάλι την delivery hero πάνω από το κεφάλι μου και δεν είχε νόημα. Και για να μην σταπολογώ, βρέθηκα με πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, δηλαδή αυτά τα 2-3 projects μου τρώγανε όλο τον χρόνο. Και αποφάσισα τότε, παιδί μου, μαζί με άλλους δύο συνεταίρους, να ξεκινήσουμε μια εταιρεία η οποία να στήσουμε ένα προϊόν ουσιαστικά, mm-hmm. το οποίο είναι μια μετεξέλιξη ενός συστήματος που είχα εγώ πάντα όταν έκανα performance για να παρακολουθώ την αποτελεσματικότητα των campaigns, το spend, να παρακολουθώ γενικά το SEO, ό,τι ήθελα να βρίσκω. Εγώ από παλιά είχα ένα σύστημα που μάζευα την πληροφορία και την τακτοποιούσα. Mm-hmm. Πολύ παλιά, πριν 15 χρόνια, ήταν κάποια folders και κάποια CSVs που έβγαζα manual. Εξελίχθηκε αυτό τώρα σιγά σιγά να πάνε σε ένα database, να έρχονται αυτόματα με API calls κτλ. Και αυτό οδήγησε, εν πάση περιπτώσει, στην ιδέα του σχηματισμού μιας εταιρείας που λέγεται Magia, η οποία ουσιαστικά είναι ένα marketing intelligence tool με μια βάση που χτίζεται από πίσω ένα marketing data warehouse, συλλέγει όλη την πληροφορία που υπάρχει εκεί έξω σε διαφορετικά silos για λογαριασμό της εταιρείας, δηλαδή ο πλούτος πληροφορίας που υπάρχει στο Facebook, στο AdWords, στο LinkedIn, στο Search Console, στο Analytics, πολλές φορές δεν είναι σε state να μπορεί να εκμεταλλευτεί από την εταιρεία. Okay. Γιατί το καθένα έχει το individual ecosystem και η κάθε εταιρεία αυτή έχει το ειδικό της individual ecosystem. Και ουσιαστικά ήταν η ιδέα να πάρεις όλο αυτό το πλούτο πληροφορίας, να το συγκεντρώσεις, να το τακτοποιήσει σε ένα data warehouse και πάνω σε αυτό να χτίσει ένα semantic model ώστε να μπορεί ο business user να έχει access σε αυτή την πληροφορία. Mm-hmm. Όχι μόνο για να δει ένα visualization, αλλά και για να κάνει πιο πολλές αναλύσεις. Και ουσιαστικά αυτό τώρα 1,5 χρόνο το δουλεύουμε στο παρασκήνιο, εν πάση περιπτώσει, με κάποια δεκαπενταριά αλφα πελάτες που το δουλεύουν. Και τώρα κάπως έχει οριμάσει η κατάσταση και έχει προτακτοποιηθεί αυτό και μπορεί να βγει και λίγο προς τα έξω, ξέρεις. Okay. Ναι. Ναι, launch early, δεν λένε. Έχω, κοίτα, άμα πάρεις τα βιβλία startup και ακολουθήσεις ένα προς ένα τέτοια, ό,τι λένε, έχω κάνει το αντίθετο, ρε. Δηλαδή, ναι, launch early. Συνειδητά έχεις κάνει το αντίθετο. Συνειδητά, ναι, συνειδητά. Okay. Όλα αυτά εγώ τα έκανα preach παλιότερα, ξέρεις. Ναι. Τα είχα διαβάσει σε 5 βιβλίες, lean startup. Αλλά επειδή έφτιαχνα ένα προϊόν το οποίο ήθελα και για τις δικές μου ανάγκες, δηλαδή, σε κύριο μέλημά μου, ίσως ήταν λάθος αυτό, γιατί ας πούμε ο πελάτης στην αρχή ήμουν εγώ και είχα 1500 requirements που τα έκανα μόνο εγώ, δεν τα βλέπει κανένας σας ποτέ. Ναι. Αλλά όλα αυτά χτίστηκαν σαν components του product. Mm-hmm. Και τώρα ας πούμε εταιρείες που το βάζουν βλέπουν τον μπροστά, ξέρω εγώ, και χαίρονται και από πίσω έχω άλλα 100 πράγματα που πρέπει να βρω πώς θα τους τα βγάλω, πώς θα τους τα επικοινωνήσω, το οποίο είναι και καλό και κακό. Είναι καλό γιατί έχω προβλέψει, ας πούμε, κατά μία έννοια τις ανάγκες, γιατί ήταν δικές μου ανάγκες. Δηλαδή, εγώ το χρησιμοποιούσα το tool σε πολύ πρώιμα στάδια πάρα πολύ και οι ομάδες που δουλεύαν μαζί μου. Mm-hmm. Και τώρα, ναι, έχει φτιαχτεί ένα τέρας το οποίο ξεκινάει από τα API connections με τα services, περνάει σε όλο το κομμάτι ETL να χτιστεί η βάση. Πάνω σε αυτό χτίζεται ένα semantic model στο Microsoft Analytics Service, το Power BI, μετά όλο το κομμάτι του front-end. Mm-hmm. Το χτίζουμε τώρα, 1,5 χρόνο ματώνουμε. Θες να μας πεις ένα σενάριο που παλιά το έκανες με το χέρι, διαφορετικά, επειδή μου και τι... Ναι. Δηλαδή, πες μας ένα πριν και ένα μετά, δηλαδή, για να... Κοίτα, θα σου πω ένα πριν και μετά σε εταιρείες, τι γίνεται πριν μπει, ας πούμε, ναι. Κοίτα, ας πούμε ένα χαρακτηριστικό που έχουν, struggle που έχουν όλες οι εταιρείες που κάνουν performance, έτσι. Μπορεί να τρέχεις campaigns με 1000 ευρώ ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε και να κάνεις spend σε διάφορα κανάλια. Mm-hmm. Μόνο και μόνο για να καταλάβεις τι χαλάς πού και τι αποδοτικότητα έχει και πώς συγκρίνονται οι μετρήσεις του κάθε καναλιού διαφορετικά και να βλέπεις το spend μου, τι χάλασα χθες. Απλές ερωτήσεις να απαντήσεις.
αποτελούσε ένα τεράστιο πρόβλημα για τις εταιρείες, γιατί 9 στις 10 εταιρείες τώρα, τουλάχιστον από αυτές που έχω δει, είτε θα βάζαν κάποιον manual να μπαίνει στα κανάλια και να παίρνει copy-paste και να συντηρεί ένα Google Sheet και να κάνουν ένα reporting στο τέλος του μήνα, οπότε μόνο οποιοδήποτε δεν είχε access στις πλατφόρμες, δηλαδή κάποιος λίγο πιο senior manager ή ξέρω εγώ η εταιρεία η ίδια, δεν μπορούσε να καταλάβει και να ξέρει update τι γίνεται. Οπότε ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι το report και ο χρόνος που σώζεται, είτε όταν, όσο το κάναν manual, γιατί αναγκαστικά όταν θες να δεις το end result, τι χάλασες, τι τέτοια, ή θα το κάνεις manual, που είναι 9 στις 10 περιπτώσεις, ή θα αφιερώσεις χρόνο, expertise, χρήμα, άτομα δηλαδή, μες στην ομάδα σου, να συντηρούν ένα pipeline, το οποίο αλλάζει συνέχεια, σπάει, ξέρεις. Οπότε, στο πιο high level, ακόμα και αυτό το απλό πράγμα, είναι ένα feature, ας το πω έτσι, είναι μια ευκολία που δεν την έχουν οι εταιρείες. Και ήδη θα περνάνε χρόνο, ήδη θα περνάνε, μπας περιπτώσει, λεφτά προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια μετά, όταν έχεις τη βάση στο απόλυτο granularity, δηλαδή day, search query, device κτλ. Είναι sky's the limit για τις αναλύσεις που μπορείς να κάνεις και για το πώς μπορείς να βρεις insights μέσα σε αυτό το, μέσα σε αυτό το pool. Υπάρχει μάγια insights. Μάγια insights εξού. Υπάρχει μια ανάλυση, ένα ερώτημα που μπορείς να κάνεις στο μάγια που πριν δεν γινόταν. Ναι, ένα binary, ας το πούμε. Θα σου το πω απλά. Λέω πω απλά. Πριν δεν. Εγώ που τρέχω performance, διαχρονικά τρέχω performance, ας πούμε, με πολύ μεγάλο spend, έτσι, όχι, δηλαδή στις εκατοντάδες χιλιάδες είναι το spend που συνήθως διαχειρίζομαι. Συγγνώμη, όταν λες performance, εννοείς ότι εμείς δώσαμε χι λεφτά, τι πήραμε πίσω? Όταν λέω performance, εννοώ όλη τη διαφήμιση και τα actions που κάνεις στο ίντερνετ για να φέρεις κόσμο στο site σου και να πουλήσεις το προϊόν και την υπηρεσία. Και τι πήρες πίσω μετά από αυτό. Ναι, και ποια ήταν, okay. Ποια ήταν, εν πάση περιπτώσει, τα goals που πέτυχες. Okay. Μπορεί να ήταν subscription στο newsletter, μπορεί να ήταν sign-up, μπορεί να ήταν αγόρασε ένα μπλουζάκι, μπορεί να ήταν κανένα subscription σε SaaS service, okay. Οτιδήποτε, έτσι. Οπότε όταν λέμε performance εννοούμε συνήθως τις διαφημιστικές ενέργειες που κάνεις online, τις ενέργειες που κάνεις στο SEO ώστε να παίρνεις organic traffic, okay. Ή κάποιες άλλες ενέργειες που μπορείς να κάνεις, κάποια email outreach, ξέρεις, σε sales oriented επίπεδο. Δηλαδή οτιδήποτε κάνεις για να φέρεις growth στην εταιρεία και πωλήσεις. Okay. Το ερώτημα. Ναι, και πού ήθελα να καταλήξω. Κοίτα, λίγο πολύ με αυτό το εργαλείο, γιατί εντάξει αυτό έχει από πίσω ένα data model που είναι αρκετά complex. Το χρησιμοποιώ εγώ ιστορικά για να απαντήσω 95% των ερωτήσεων που έχω κάνει εγώ ίδιος στον εαυτό μου, που θεωρώ ότι είναι σχετικά πιο advanced, και 100% των ερωτήσεων που μου κάνουν οι stakeholders. Ο CEO, ο ιδιοκτήτης, ο manager κτλ. Οπότε κάπως, αν σε καλύπτει αυτή η απάντηση, σου λέω, ιστορικά εγώ καλύπτω το 95% των αναγκών μου με ένα drag and drop. Και το 100% αυτό που μου ζητάνε. Δηλαδή, ό,τι μου ζητάνε μπορώ αμέσως σε 5 λεπτά ξέρω εγώ, να το βρω, ας πούμε, σε επίπεδο reporting. Σε επίπεδο ανάλυση μετά είναι sky's the limit. Δεν υπάρχει. Okay. Αφού έχεις όλο το dataset. Και ουσιαστικά αυτό κάνει το μάγια, ρε παιδί μου. Ουσιαστικά κάνει enable δύο πράγματα. Τους business analysts να μπορούν να δουν και να αναλύσουν τα δεδομένα. Οπότε είναι το ένα βασικό. Και το άλλο βασικό είναι όταν έχεις δομημένο structured ένα data warehouse. Κάνεις enable και πιο automated πράγματα να κάνουν αναλύσεις πάνω στο dataset σου. Επειδή είναι μαζεμένα, επειδή είναι structured, επειδή υπάρχει ένα σχήμα που είναι well thought of, το έχουμε σκεφτεί εν πάση περιπτώσει και αναλύσει. Οπότε, σε πρώτο βήμα κάνεις το business user που μέσα στις εταιρείες φαντάζεσαι ότι ο business user μπορεί να μην έχει άξει το Facebook. Αυτό είναι πολύ σύνηθες. Να μην έχει άξει το AdWords. Και αυτό που παίρνουν είναι, ξέρω εγώ, το τιμολόγιο στο τέλος του μήνα. Okay. Οπότε το μάγια κάνει enable το business user και κάνει enable και τη μηχανή, ας πούμε, να βρει insights που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα βρει. Και εκεί πάμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην αρχή ήταν η συζήτηση ότι φτιάχνουμε ένα dashboard tool, το οποίο στο δικό μου το μυαλό ποτέ δεν ήταν έτσι. Δηλαδή δεν ήθελα ούτε καν να ακούω τη λέξη dashboard. Γιατί κατά βάση είναι ένα audit tool, το οποίο παρεπιπτόντως φτιάχνει και το dashboard θες. Okay. Εντάξει. Αλλά είναι πολύ πολύ απλό το layer του έχω ένα dashboard. Το θέμα είναι να μπορείς να κάνεις drill down κάτω, να κάνεις τις αναλύσεις, να το κάνεις customize αυτό στις δικές σου ανάγκες. Οπότε είναι ένα audit tool το οποίο ουσιαστικά η ιδέα είναι είτε οι άνθρωποι είτε αυτό που δουλεύουμε εμείς αυτοματοποιημένα να μπορείς να βγάλεις insights, να μπορείς να βγάλεις και actions. Δηλαδή το να μαζέψεις την πληροφορία
Είναι λίγο πολύ το παρελθόν, ξέρεις, να δεις τι γίνεται στο παρελθόν. Okay. Οπότε υπάρχει το τώρα που πρέπει να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις και να κάνεις και προβλέψεις για το μέλλον. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται χεράτα. Δηλαδή, αυτό που κάνει το Μάγια, eventually όλες οι εταιρείες του κόσμου θα έχουν ένα version αυτού του πράγματος. Δεν λέω ότι θα είναι όλες Μάγια, αλλά σύν το χρόνο οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει ένα tool unification, γιατί το οικοσύστημα είναι πάρα πολύ complex και γίνεται όλο και πιο complex. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ διαφοροποίηση στο πού υπάρχουν δεδομένα που ενδιαφέρουν την εταιρεία, silos. Mm-hmm. Και μέσα στην εταιρεία, που να μην μπορεί ο ένας analyst να έχει access, ξέρω εγώ, τι έκανε το AdWords λέμε, αλλά και η εταιρεία έχει 100 δορυφόρους, ας πούμε, που κρατάνε δεδομένα που είναι χρήσιμα για αυτήν και δεν τα εκμεταλλεύεται, έτσι. Νομίζω ότι έχει νόημα και έχει το ενδιαφέρον ότι έχει και πολλά διαφορετικά personas ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, μπορεί να έχει όντω τον πολύ high level ο οποίο απλά θέλει να δει ένα. Α, τι γίνεται. Έχει ενδεχομένω του analysts που μπορεί να κάνουν. Δηλαδή, επειδή έχω ζήσει στο εργαλείο δύο καραντίνες τώρα. Όχι, δεν είναι γενιέτο. Δηλαδή, το θυμάμαι, ρε παιδί μου, όταν το συζητούσαμε πριν από ένα μισή χρόνο που ήταν το απλά το stitched πράγμα από τα διαφορετικά Power BI και με διαφορετικές βάσεις ανά πελάτη και τα λοιπά. Μέχρι τώρα που είναι. Ναι, τώρα ας πούμε έχει μαζευτεί κάπως. Εντάξει. Κοίτα, το καλό είναι ότι από την αρχή είχα 10-15 πελάτες, τους οποίους τους λειτουργούσαμε semi-manually, ας πούμε. Δηλαδή, υπήρχε κάποια υποδομή στο προϊόν, αλλά οτιδήποτε θέλανε το κάναμε manually και κάπως από το feedback και από τις ανάγκες προσάρμοσαμε λίγο το προϊόν. Οπότε το πιο high level stakeholder είναι C-level που θέλει να δει τη χάλασα, που τα χάλασα σε κατηγορίες και την αποτελεσματικότητα. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα tool που είναι τα MAM, είναι αρκετά καλό για το CMO να παρακολουθεί όλο το κομμάτι του marketing και σε high level, αλλά να μπορεί να κάνει και drill down. Δηλαδή, ένα dashboard που είναι static και δεν μπορείς να εξερευνήσεις. Είναι το πράγμα που με εκνευρίζει περισσότερο από όλα. Δεν μπορώ να το βλέπω. Δηλαδή, δεν μπορώ να δω δεύτερη φορά ένα τέτοιο dashboard. Ποιο είναι στο digital marketing, υπάρχει κάτι που γίνεται κλασικά λάθος ή ένα ερώτημα το οποίο είναι σημαντικό, αλλά δεν τίθεται συχνά από αυτούς που κάνουν digital marketing? Δηλαδή, έχεις δει κάποια patterns? Έχω δει κάποια patterns, ναι. Πολλές φορές 9 στις 10 εταιρείες δεν έχουν καταλάβει ποιοι είναι οι στόχοι τους πέρα από ένα πολύ high level πράγμα και δεν καταφέρνουν να το μεταφράσουν αυτούς τους στόχους σαν αρχικούς στόχους και δευτερεύοντες. Δηλαδή, σαν. Για πες ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, εσύ έχεις το source layer και είχες, ξέρω εγώ, ένα registration event. Με το ζόρι θα μέτραγες αυτό. Ενώ η visit, μέτραγες αυτό σημαίνει το κάνω conversion, το έχω στο analytics, το έχω στο AdWords, το έχω στο Facebook, το έχω στο LinkedIn και όλοι οι αλγόριθμοι κάνουν optimize against that goal. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δεκάδες άλλα πράγματα που έχουν αξία όταν ένας χρήστης έρχεται στο site σου. Παρόλο που τελικά δεν έκανε registration και πλήρωσε, δευτερεύοντα goals. Οπότε, οι περισσότερες εταιρείες είτε δεν ασχολούνται να έχουν ένα βασικό conversion, ακόμα και αυτό είναι θέμα, ή δεν έχουν, που είναι λίγο πιο complex, αλλά όχι complex, λίγο πιο advanced, να βρουν, ρε παιδί μου, όλα τα γεγονότα που γίνονται στο site τους, τα οποία μπορούν να δώσουν μια δευτερεύουσα αξία και να κάπως να κάνουν classify το visit. Ότι αυτό το visit που ξέρω εγώ, διάβασε τρία άρθρα είναι πιο valuable από το visit που απλά ήρθε και έφυγε. Μπήκε και έφυγε. Ναι. Ή αυτός που έκανε sign up στο newsletter, ή αυτός που πήγε στο pricing page. Οπότε ένα τέτοιο πιο ολοκληρωμένο measurement model συνήθως έχω δει σαν πρόβλημα. Και επίσης τεράστιο πρόβλημα ότι όλες οι πλατφόρμες έχουν διαφορετικές μετρήσεις, άλλα έχεις στο backend σου και κάπως δυσκολεύεσαι να ξέρεις ποια είναι η αλήθεια. Και αυτό ακόμα και σε ανθρώπους που δουλεύουν στο διπλανό γραφείο μπορεί η αλήθεια για μένα που δουλεύω στο AdWords να είναι μέσα εκεί, άλλη να βλέπει ο δίπλα μου στο Facebook, άλλη να έχει εταιρεία. Οπότε κάπως αυτό πρέπει να γίνει unified, να υπάρχει ένα vocabulary για κοινή. Εγώ έχω ζήσει ομάδες marketing οι οποίες μπορεί να κάνουν optimize το. Δεν ξέρω, το ROI για παράδειγμα, ενώ τελικά μπορεί το high level goal, ας πούμε, μιας εταιρείας να είναι να αυξήσει το μέσο καλάθι. Good point. Και πολλές φορές είναι η μετάφραση των requirements. Δηλαδή, μου έχει τύχει πολλές φορές να παίρνω request από CEO, ξέρω εγώ, προς μία κατεύθυνση, που άμα δεν το μετάφραζα εγώ στην ομάδα μου,
θα κάνουν άλλα πράγματα από αυτά που έπρεπε, ξέρεις. Ναι. Και άμα δεν το δίλιζα, ας πούμε, να καταλάβω τι χρειάζεται, θα γινόταν end result optimization προς άλλους, άλλες κατευθύνσεις. Και πολλές φορές, ακόμα και το C-level, είναι και το αντίστροφο πολλές φορές, και το C-level να μην καταλαβαίνει πώς να μεταφράσει το business request του σε marketing request. Δηλαδή μπορεί να θέλει growth, για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όλοι θέλουν growth. Εντάξει, ναι. Growth. Ναι. Όταν κάποιος πει growth, θα γράψουμε καινούργιους πελάτες. Να φέρουμε καινούργιους πελάτες. Για να είναι αυτό το KPI. Καινούργιοι πελάτες. Και άμα του πεις αυτό σε ένα performance manager, μπορεί να σου φέρει καινούργιους πελάτες και να είναι όλοι σκουπίδια. Είναι όμως καινούργιοι πελάτες. Είναι όμως καινούργιοι πελάτες, ναι. Οπότε ξέρεις, ίσως να ήταν καλύτερο να φέρω πιο loyal πελάτες. Γιατί πιο μεγάλα accounts. Πιο μεγάλα accounts σε εσάς. Σκουπίδια πελάτες εννοείς αυτοί που κοστίζει πολύ να τους φέρει στην ουσία. Σκουπίδια πελάτες, να ας πω στο που εσύ που είσαι στο eFood. Ένας πελάτης που έρχεται με voucher, παίρνει το voucher και δεν ξανάρχεται ποτέ. Ή ξέρω εγώ κάνει duplicate account για να κάνει άλλο ένα voucher. Acquisition είναι, άξι είναι, αλλά στο top level φαίνεται λίγο καλό. Αλλά λίγο, δύο-τρία βήματα να πας παρεκάτω και να σκάψεις, φαίνεται πόσο τραγικό μπορεί να είναι και καταστροφικό. Ή ξέρω εγώ, ναι, μπορεί να θες, άμα είσαι SaaS, μπορεί να θες να αυξήσεις, ξέρω εγώ, τον αριθμό των πελατών και ο ένας πελάτης να αξίζει 200.000 και ο άλλος να αξίζει 200 ευρώ. Δεν είναι όλα ίδια. Τι πλάνο θα πάρει, τι λάθη θα βάλει ο πελάτης. Δηλαδή, μπορεί να σου έρθει ένας πελάτης και να βάλεις 50% πρώτο μήνα. Ναι. Να πάρεις conversion ναι. και όλα να φεύγουν στον πρώτο μήνα. Ναι, δηλαδή το quality μετά και το lifetime value των πελατών γενικά. Συνήθως σε SaaS ή repeat business, έτσι. Άμα πουλάς διαμάντια αραβόνων, είναι once off. Άντε, δύο-τρεις φορές. Περιορισμένο. Περιορισμένο. Αλλά άμα έχεις repeat business, δεν το ίσως ξέρεις. Και αυτό οδηγεί και όλα τα actions μέσα στην εταιρεία. Δηλαδή, όταν έχεις μια τέτοια κατεύθυνση, χτίζεται όλη η κουλτούρα από κάτω. Οπότε είναι λίγο προβληματικό αν δεν οριστεί σωστά. Ναι, και άμα είναι ρηχό, καταλαβαίνω. Γιατί το να πεις, παιδί μου, ότι εγώ θέλω παραπάνω visitors ή παραπάνω πελάτες από μόνο του, ωριακά είναι more information. Είναι ναι, σαν, ναι. σαν να λες να πάω καλύτερα. Το χειρότερο από όλα είναι ότι θέλω παραπάνω visitors. Okay. Άμα το πεις αυτό, μπορεί να σου φέρει 1.000.000 visitors με ένα λεπτό τον καθένα και να χαίρεσαι. Και να μην έχουν κανένα νόημα, έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Okay. Θυμάμαι, εμείς είχαμε κάνει μια marketing κίνηση, θυμάμαι, επί Sourcelayer, την οποία όχι ακριβώς την έχω μετανιώσει, αλλά σίγουρα δεν δούλεψε καθόλου. Ένας κλασικός φόβος που είχα εγώ τότε ήταν το... αυτά! Πρώτον, ναι. και το πότε θα έχω αποτέλεσμα. Ναι. Το πρώτο, πες το, να μην χαλάσω λεφτά επειδή... δεν ήταν ένα business κερδοφόρο, αλλά ήταν ένα funded business. Οπότε υπήρχε ένα κουμπαρά στην ουσία από τα συγκεκριμένα μπορούσα να κάνω άλλο. Και αυτό ήταν ένα περιορισμό που είχαμε. Αυτά είχαμε. Και ο δεύτερο ήταν ο φόβο και η σκέψη και η αγωνία ότι, ωραία, πότε αυτό θα κάνει payoff και πόσο πρέπει εμεί σαν εταιρεία να επενδύσουμε σε αυτό. Εσεί δεν επενδύσατε καθόλου και δεν είχατε γκλάι. Να σου πω πόσο επενδύσαμε. Ναι. 4.000 αυτό ήταν. Εντάξει, ναι, ωραία. Μπράβο. Για δύο μήνες. Ναι, αλλά άμα σκεφτείς το χρόνο που αφιερώσατε χωρίς να έχετε validated assumptions από πελάτες, γιατί για εσάς ήταν αυτό, είναι τεράστιο το κόστος ευκαιρίας αν θες. Δηλαδή, εγώ μερικές φορές λέω τι budget έχουμε και πάντα λειτουργώ. Ξέρεις, σοκάρονται μερικοί που τους το λέω. Το budget είναι unlimited. Δεν ναι, ό,τι και να κάνεις, αν μπορείς να καταφέρεις να στήσεις μια διαδικασία που να σου φέρνει πίσω τα λεφτά που βάζεις σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Συν ένα ευρώ. Συν ένα ευρώ. Να μην το γενικεύουμε πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μπορείς να επενδύεις λεφτά τα οποία σου φέρουν πίσω σε κάποιο χρονικό διάστημα που είναι αποδεκτό, δηλαδή ξέρω εγώ, άμα είσαι repeat business, σε τρεις μήνες, ανάλογα με το cash flow σου. Μπορείς να τα φέρεις, δεν υπάρχει λόγος να έχεις limitation. Καταλαβαίνεις. Ναι, όχι, δεν το είπα εγώ καλά. Βεβαίως. Αυτό είναι κάτι το οποίο τρέχει ρε παιδί μου τακτικά. Ναι. Είναι σαν να πεις τι budget έχω για servers. Είναι ένα μέρος του operations της εταιρείας. Ναι, ναι, εντάξει. Να μπορώ να κάνω distribute το προϊόν μου. Πώς ξεκινάς να το χτίσεις αυτό, ποια είναι τα όρια. Δηλαδή, έχει νόημα εγώ να δίνω 100 ευρώ το μήνα σε Google Ads ή είναι πεταμένη λεφτά. Εξαρτάται τι κάνεις, ξέρω εγώ. Άμα κάνεις ένα service το οποίο το search volume αυτών που ψάχνουν το service σου είναι τόσο, 100%. Θα πρέπει να τους πάρεις και τους 100. Okay. Οπότε δεν υπάρχει στάνταρ απάντηση. Απλά στη δική σας την περίπτωση έτσι συγκεκριμένα είναι
το κόστος των λεφτών που δεν βάλατε ήταν πιο μεγάλο. Mm. Καταλαβαίνεις, γιατί θα είχατε πιο καλό validation. Προφανώς έχει τεράστιο ρόλο και ο τύπος της διαφήμισης. Τώρα αναφέρουμε στη διαφήμιση που έχει search intent, δηλαδή οι άνθρωποι που ψάχνουν ακριβώς αυτό το οποίο έχει παράξει. Δηλαδή θα έπρεπε να δεις ίντα, πώς τα λέτε, as a service. Ναι. Okay. Ναι, ναι, ναι. Αυτή μπορεί να είναι 100, 30, 40. Δεν έχει σημασία. Από την πρώτη μέρα, θεωρητικά αυτούς τους 30, 40 πρέπει να τους πάρεις. Mm. Δεν σου να κάνεις billboard, τηλεόραση και facebook posts. Ναι. Αλλά έπρεπε να πάρεις αυτούς οι οποίοι ψάχνουν για αυτό που κάνεις, no matter the cost. Ειδικά στην αρχή για το validation και στην απάντησή του πώς θα γυρίσουν. Κανένας δεν μπορεί να σου το πει από πριν. Okay. Εκτός αν έχει κάνει πολύ similar business. Πάνω από μια-δύο φορές. Για να καπνίζει πολύ το σαν την πυθία. Ναι. Εγώ τώρα που έχουμε. Το λες επειδή έχουμε μετακομίσει στον Παναστό. Ναι. ναι, το λέω που θα πάμε, είπαμε πεζοπορία μου. Α, ναι, 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 θα υπάρξει αυτή η πεζοπορία. Το λέω εδώ πέρα, ξέρει. Από την κορυφή του Παναστού μέχρι του αδερφού, ναι. Πόσο ωραία. Και εσύ, 7 ώρες. Ναι. Οκ, μια χαρά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω μια λίγο διαφορετική ερώτηση. Ωραία. Έστω λοιπόν ότι. Βασικά είναι διτή ερώτηση. Το πρώτο είναι. Τι σου δίνει τώρα ένα σύγχρονο πτυχίο marketing ώστε να μπορέσει να φτάσει στο σημείο να καταλαβαίνει τα πράγματα. Μα δεν ξέρω τώρα τι είναι τώρα. Εγώ όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο δεν υπήρχε ίντερνετ κατάλληλα. Ωραία. Όντως δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχαν Facebook AdWords, Analytics, YouTube, όλα αυτά δεν υπήρχαν. Okay. Και τι θα άξιζε να. Δηλαδή, πού ξεκινάς να διαβάζεις για να μάθεις όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο ξεκινάς. Εντάξει, τώρα οι πηγές είναι πάρα πολλές. Για να εξελιχθεί θέλει λίγο. Πώς το πω, θέλει λίγο wax on, wax off. Δεν θα σου έρθει κατευθείαν να παίξει καράτε. Ναι, ναι. Πρέπει λίγο να σκάψει και με υπομονή και επιμονή. Κάθε ένα πράγμα που συναντά μπροστά σου να διαβάζει 2-3 άρθρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει resource. Κάθε πορεία την κουλάρει και βρίσκει 3-4 πράγματα. Και άμα το κάνει αυτό συστημικά πάνω στη δουλειά και έχει θέληση για μάθηση, μέσα σε 2-3 χρόνια μπορεί να έχει μια πάρα πολύ καλή αντίληψη. Για το οικοσύστημα. Βέβαια, να έχεις και λίγο projects, δηλαδή να έχεις την ελευθερία να δουλέψεις σε διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι ατελείωτο κιόλας. Και εγώ πολλές φορές σκέφτομαι τι άχρηστη γνώση έχω συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια. Με πράγματα που είναι obsolete πλέον, ή ξέρω εγώ, είναι μια minor λεπτομέρεια που έχω μάθει και okay, την έμαθα επειδή τη χρειαζόμουν. Και αυτό έχει κάνει pile up. Και να, προσπαθώ να καθαρίσω. Να, δεν σε βοηθάει να εστιάζεις καλύτερα. Δηλαδή, ξέρεις τι με βοηθάει να εστιάζω καλύτερα. No mind. Δηλαδή η μη σκέψη. Και... Ναι, αλλά εννοείς τώρα που έχεις μαζέψει όλη αυτή την άχρηστη πληροφορία, αλλά πλέον δεν ξέρεις πιο εύκολα πού να βάλεις την προσοχή σου. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αν κατάλαβες, δηλαδή πλέον εσύ ξοδεύεις λιγότερο χρόνο σε μαλακίες. Ναι, προφανώς χτίζει, εν πάση περιπτώσει, ένα understanding. Okay. Αλλά. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι μια συσσόρευση πληροφοριών η οποία δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ναι. Άρα δεν έχεις θέση για τις σχολές marketing πλέον. Δεν έχω, γιατί είμαι λίγο αποκομμένος και επίσης παλιότερα δούλευα με πάρα πολύ, ξέρω εγώ, interns, juniors και που ήταν έξω από το πανεπιστήμιο και είχα μια εικόνα. Τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν συμβαίνει πάρα πολύ. Okay. Οπότε, ειδικά τα τελευταία 3. Δεν νομίζω να έχουν αλλάξει τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή για τις σχολές δεν μπορώ να σου πω. Αλλά. Κοίτα, και την καλύτερη σχολή του κόσμου να τελειώσεις δεν σημαίνει τίποτα. Είναι λίγο, πρέπει να τα μάθεις. Δεν θα σου μάθουν το day to day ενός marketing department ή όπως και στο development, ρε παιδί μου. Δεν θα σου μάθουν. Θα σου μάθουν τις αρχές, αλλά αυτό που θα κάνεις day to day θα είναι πολύ διαφορετικό. Mm-hmm. Και μέσα έτσι στο broader κομμάτι του marketing, καταρχάς λίγο για να καταλάβετε τι εννοώ marketing εγώ. Το product είναι marketing. Okay. Το CRM είναι marketing. Εντάξει. Και το sales είναι marketing, στο δικό μου το μυαλό έτσι. Που και άμα ανοίξει ένα βιβλίο marketing, ξεκινάει. Product is marketing. Okay. Τα 4P, πώς τα 4P, ναι. Ξέρεις, γιατί σε πολλές εταιρείες είναι το marketing να κάνει καμία διαφήμιση. Δεν είναι έτσι. Το marketing πρέπει να είναι ψηλοengraved μέσα στο product. Δηλαδή είναι ειδικά στα web, καλά και σε άλλα, αλλά στο web environment. Οπότε τι ρώτησες, γιατί. Εδώ ρώτησε. Πόσο. Εγώ είχα ρωτήσει για τις σχολές και το δεύτερο είναι ωραία. Άρα λοιπόν, έστω ότι κάποιος έχει ασχοληθεί με το πιο, να το πω, παραδοσιακό marketing, δηλαδή με το offline marketing, ναι, ναι. Με την ευρύτερη έννοια. Πόσο εύκολο είναι να επαναπρογραμματίσεις το κεφάλι του και να πεις. Αν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος της μάθησης και τον ενδιαφέρει πραγματικά να εξελίσσεται και να μαθαίνει, δεν είναι τραγικά δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, υπάρχει μια παροιμία στα αγγλικά, δεν μπορείς να μάθεις ένα γέρικο σκύλο καινούργια κόλπα.
Okay, ναι. Αλλά είναι καθαρά θέμα θέλησης του ανθρώπου. Δεν είναι κάποιο barrier που υπάρχει by default. Σίγουρα. Οπότε απλά συμβαίνει συνήθως ότι όσο εξελίσσει το άλλο στην καριέρα του, βαριέται λίγο να πάει from scratch. Και το παραδοσιακό marketing με το digital marketing είναι σχεδόν from scratch. Δηλαδή είναι λίγοι. Οι πυλώνες από πίσω είναι οι ίδιες, ναι. Αλλά όλο το development είναι λίγο διαφορετικό. Είναι 100% correlated με data, 100% correlated με experimenting A-B scenarios, που συνήθως, ξέρεις, πιο traditional πράγματα δεν τα κάνουν και αν τα κάνουν, τα κάνουν, ξέρεις, μισακά. Θα κάνουμε ένα πείραμα, αλλά ο Θεός να το κάνει πείραμα. Ναι. Εγώ το βρίσκω πάντα, πολύ πιο δύσκολο το team marketing να κάνεις στον φυσικό κόσμο, γιατί έστω λοιπόν ότι εσύ θέλεις να δοκιμάσεις ποια βιτρίνα πουλάει καλύτερα. Αυτό για να το κάνεις ένα φυσικό κατάστημα. Σου φαίνεται ότι είναι πιο δύσκολο, αλλά αυτό είναι πράγματα από τα οποία έχουν γίνει develop πρακτικές και μέθοδοι και τέτοια και άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται σε αυτό πάρα πολλά χρόνια. Okay. Δηλαδή δεκάδες χρόνια, μην πω εκατοντάδες. Δεκάδες χρόνια με iterations, προφανώς στο πιο επιστημονικό τους. Συν ότι είναι και λίγο ένστικτο εκεί. Λειτουργεί το ένστικτο γιατί δεν μπορείς να πεις τι θα έκανα εύκολα, τι θα γινόταν αν έκανα το άλλο. Οπότε ξέρεις, λειτουργεί το ένστικτο πιο πολύ. Ενώ στο digital μπορείς να δοκιμάσεις 2-3 εναλλακτικές ταυτόχρονα. Ναι, είναι πολύ πιο φθηνό. Δηλαδή το να βρεις μια landing page, το οποίο είναι η αντίστοιχη βιτρίνα, άμα το σκεφτείς. Ναι. Είναι η υπόθεση, ναι, μέρας. Απλώς, ναι, επίσης οι landing pages έχουν αρχίσει πλέον και όλα σχετικά και μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Δηλαδή, όπως οι βιτρίνες, δηλαδή, έχεις βρει τι δουλεύει στη βιτρίνα, ρε παιδί μου, και έχεις ένα συγκεκριμένο μότιβο. Υπάρχει πολύ λίγο experimentation εκεί. Αντίστοιχα, το βλέπεις ότι και στο web αυτό μειώνεται. Δηλαδή, ξέρεις, πάνω αριστερά είναι η φωτογραφία. Ναι, αυτό με το experimentation. Τάχα, call to action, πράσινο. Πελάτες από κάτω. Ναι, testimonials. Testimonials. Κουράζομαι. Είναι κουραστικό, ναι. Ναι. Αλλά κοίτα, εμένα αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ λίγο, έτσι, παρένθεση, δεν είναι. Μπράβο, εκεί. Τα ωραία. Τα άκυρα experiments. Δηλαδή, επειδή υπάρχει. Μπράβο, ένα... επειδή μπορώ. Επειδή μπορώ και επειδή διάβασα 5 άρθρα και επειδή it's the thing to do, θα κάνω ένα experiment το οποίο δεν μπορείς να μετρηθεί. Δηλαδή, δεν έχεις και κάτι να σκεφτείς. Ποιο θα είναι το outcome, ουσιαστικά, έτσι. Δηλαδή, όταν είναι πολυπαραγωγικοί οι λόγοι που παίζουν, ξέρω εγώ, για την απόφαση κάποιου τι θα κάνεις σε ένα website, αλλάζεις, ξέρω εγώ, ένα χρώμα, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ένα σκουμπιού, και το κάνεις A-B test και νομίζεις ότι έχει νόημα αυτό το πράγμα. Και σε πολλές εταιρείες το έχω δει, πολλοί άνθρωποι, και εντάξει, με το δίκιο τους, γιατί προσπαθούν να πάνε προς εκεί. Η Amazon αλλάζει το μέγεθος του σκουμπιού για να δει ποιο δουλεύει καλύτερα. Ναι, η διαφορά εκεί πέρα είναι στο volume του dataset. Εντάξει, πόσο πιο μεγάλη είναι η Amazon από μένα. Και η Google έχει 15 διαφορετικά χρώματα μπλε στο link, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο, ένας μύθος. Ότι και καλά είχαν τεστάρει 40, 15 δεν θυμάμαι, διαφορετικά χρώματα στο link. Στο HF-linked column. Αλλά αυτό, άμα έχεις billion dataset που κάθε μέρα μπορεί να βγάλει ίσως κάτι βγάλει. Όταν έχεις 1000 πελάτες με διαφορετικά intent, δεν έχει κανένα νόημα. Καλά, αυτό είναι φοβερό γιατί δυστυχώς έχω συναντήσει αρκετές φορές το A-B tasting για το A-B tasting. Δηλαδή... όταν με αγόρασαν την ακατονόμαστη εταιρεία σου. Δεν είναι εταιρεία. Πρώην εταιρεία, ναι. Βρέθηκα μπροστά στο πρώτο CRO department που είχα συναντήσει. Γιατί μέχρι τότε ήταν πιο μικρά τα πράγματα. Conversion rate optimization. Conversion rate optimization. Οι οποίοι δουλεύανε με όλες τις χώρες, ξέρω εγώ, και στέλναν και ένα report τι κάναμε. Ναι. Και ήταν ένα 30-σέλιδο, ξέρω εγώ, στο οποίο έβλεπες ότι σε κάθε ένα test μιλάμε για πάρα πολλές εργατόρες. Design, development, thinking. Και ένα προς ένα τα βλέπεις και εγώ, ρε παιδί μου, από πριν έλεγα αυτό είναι σίγουρα καλύτερο. Ξέρεις, αυτό είναι σίγουρα καλύτερο. 95% περιπτώσεις ήταν ένα άχρηστο πείραμα. Okay. Να ρωτήσω κάτι. Εντάξει. Εσύ έλεγες ότι είναι καλύτερο επειδή ήξερες κάποιες αρχές, ρε παιδί μου. Ήταν λίγο αυτονόητο, ξέρεις. Okay, δηλαδή, δεν σου λέω το να πάρεις κάποιον από τον δρόμο, αλλά οποιονδήποτε έπαιρνες και άμα το δείχνεις σε ένα team 10 experts, οι 9,5 θα σου λέγανε εντάξει, κάνε αυτό. Ναι. Ωραία, για να. Εγώ θα πω λίγο πιο πίσω. Αλλά υποτίθεται ότι το concept πίσω από αυτό είναι valid, να στείλει μια κουλτούρα of experimentation, έτσι. Εντάξει, δεν θα γίνει από την αρχή τέλεια.
Αλλά eventually, άμα δοκιμάζεις και πάρεις ένα pacing, θα καταλήξεις κάπου να. Για να μην παρεξηγηθώ με κάποιον από αυτούς που έχει τύχει να συνεργαστώ στο παρελθόν, θα πάω σε ένα παράδειγμα που έχουμε ζήσει επί Sorcery, λοιπόν, όπου μπορεί τα περισσότερα invitation που έχουμε κάνει ποτέ να τα έχουμε κάνει όταν απλά τσακωνόμασταν στο γραφείο. Ναι. Ο Πάρης, ξέρω εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, για να το θέσω. Απλά έλεγε θέλω κίτρινο παπάκι, εγώ έλεγα θέλω μαύρο. Ναι. Οπότε εκεί πέρα. Θα το στάρουμε. Δηλαδή, μιλάμε. Το απλά το A/B testing που το κάνω για να δείξω ότι είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή δεν ερχόταν άνθρωπο στο site που λέω λόγο. Όχι, είχε traffic το site. Είχε traffic, αλλά ήταν άνθρωπο που έρχονταν για κάτι blog post και κάτι τέτοια. Αυτά πήγανε πολύ καλά. Το content μας ήταν πολύ καλό. Ακόμα και τώρα, ναι. Πάντως, όντως αυτό θεωρώ ότι είναι. Και εγώ αρχίσα να το καταλαβαίνω ότι είναι μαλακία να πεις ότι ωραία, μαζευόμαστε δύο άνθρωποι και λέμε τέλεια, τι χρώμα παπάκι θα βάλουμε. Ναι. Και δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, να αποφασίσουμε. Α, ωραία, θα το τεστάρουμε. Φαντάζομαι και εγώ ότι μάλλον πρέπει να υπάρχει μια πιο, δεν ξέρω να το πω, επιστημονική λογική πίσω από αυτό, αλλά ότι, OK, θέλουμε να πετύχουμε αυτό. Ναι. Και βλέπουμε δύο διαφορετικούς δρόμους που ο κάθε ένας έχει pros και cons. Ναι. Δεν είναι το ότι, α, εγώ σκέφτηκα αυτό γιατί ξύπνησα μπρούμητα και εσύ σκέφτηκες αυτό επειδή ξύπνησαν άσχελα και πάμε να το τεστάρουμε. Πρέπει να υπάρχει κάποιο ράσιο, ναι, δεν καταλαβαίνουμε, ράσιο, δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η βαρύτητα του καθενός. Όπως επίσης επικό A/B testing, στο οποίο δεν έχεις αποφασίσει από πριν τι θα μετρήσεις για το αν πέτυχε ή όχι. Ναι. Ναι, σε βλέπεις, ρε παιδί μου, κάνεις ένα A/B testing. Είναι και πολύ δύσκολο να αναγνωρίσεις, δεν είναι τόσο απλό να πεις τι θα μετρήσω. Ξέρεις, γιατί δεν μπορείς να έχεις πάντα την οριμότητα και το. Ξέρω την αντίληψη να δεις από τι άλλα πράγματα επηρεάζεται αυτό που το metric μπορεί να επηρεάζεται από 1500 πράγματα. Μαζί σου, αλλά θεωρώ ότι άμα ξεκινήσει ένα A/B testing και δεν πεις από την αρχή τι θέλω να βελτιώσω. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι 99% σίγουρο ότι όποια επιλογή σου αρέσει περισσότερο θα βγει σωστή. Γιατί θα βρεις ένα metric ή ένα συνδυασμό metrics τα οποία θα πούνε ναι, ναι, ναι. Βελτιωθήκανε. Πολλά είπαμε για A/B testing. Υπάρχει κάποιο A/B test που έχει κάνει και. Θεωρείς ότι ήταν σωστό και μπορείς κάποιος να μας το πεις, δηλαδή θέλαμε. Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή να πω κάτι, yeah. Δηλαδή όχι ότι δεν έχει γίνει, απλά δεν. Ή αν μπορείς να μας περιγράψεις ένα παράδειγμα του τι θα ήταν ένα valid A/B testing για την γνώμη σου. Ένα valid A/B testing. Εντάξει, μια μαλακία είπαμε. Κάτι δηλαδή. Το οποίο ρε παιδί μου έχει, αυτό που είπε ο Αντώνης είναι critical. Από πλήν έχεις ορίσει και έχεις σκεφτεί με αρκετές εναλλακτικές που μπορείς να έχεις στο μυαλό σου. Ποια είναι τα metrics τα οποία θα επηρεαστούν. Να μπορείς να έχεις δυνατότητα να φέρνεις traffic εκεί πέρα που έχει το ίδιο intent. Δηλαδή άμα κάνεις split test και στο ένα στέλνεις και λίγο display advertising στο search, δεν γίνονται αυτά. Είναι προβληματικά. Okay. Αυτά με τα A/B test, δεν έχω κάτι άλλο να πω για τα A/B test. Δεν είναι και η ειδικότητά μου η αλήθεια είναι. Σας είπα το μισό. Εντάξει, όχι παιδί μου, απλά είχε. Όχι, δεν τα μισώ. Νομίζω ήταν καλό να το δείξει. Περάσει κοιμότατος. Όχι, δεν νομίζω. Θα συνεχίσει αυτό πολύ. Απλά θα γίνεται όλο και πιο αυτοματοποιημένο. Δηλαδή, κάπως όλο το input που βάζει ο χρήστης να είναι μόνο εκεί που χρειάζεται πραγματικά το cognition του ανθρώπου για να διαλέξει. Θα προχωρήσει και θα γίνεται και πιο αυτοματοποιημένο. Και τώρα είναι πανεύκολο να φτιάξεις, καταλαβαίνετε. Ναι, Optimizely λες και όλα αυτά που πας και τα πας. Και σε website. Δεν επιβαρύνουν μόνο τις σελίδες αυτά πολύ. Τι θα πει επιβαρύνουν, στο σβέρκο του τηλέφωνο. Αργεί ρε παιδί μου, τέτοιες δεν. Αργεί να λοντάρει λίγα δευτερόλεπτα, ναι εντάξει. Λίγο ένα, ναι, αργεί. Εντάξει, όλα αυτά έχουν. Γι' αυτό έχει και σημασία πάντα να χρησιμοποιείς εργαλεία τα οποία όντως. Υποτίθεται το κάνεις και μετά κάνεις launch το successful version. Οπότε. Είναι παραδικό. Δεν τρέχει για πάντα το A/B testing. Μέχρι να βγει το νούμερο που θέλεις. Δεν τρέχει. Ωραία, ωραία. Να φύγουμε λέει από το A/B testing. Να φύγουμε από το A/B testing. Εντάξει, εντάξει. Γιατί πήγαμε εκεί. Είπα πράγματα που με θρευρίζουν. Ωραία, λοιπόν, να το πάμε λίγο σε πιο. Εγώ θα ήθελα να ακουμπήσουμε και λίγο ρε παιδί μου Metaverse και τέτοια πράγματα. Πώς θα ήθελα να παίξει marketing στο Metaverse. Μάρκετινγκ στο Metaverse. Ναι, τώρα παιδί μου είναι της μόδας. Καλός, κακός, όλοι τα σχαινόμαστε, αλλά για κάποιο λόγο θα φοράμε τα κολόγια αλλά και θα κάνουμε meeting σαν λύθη. Λέμε τώρα, ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι too old for that. Θα κάνω skip αυτό το πράγμα. Όπως η μάνα μου δεν θέλει να μπει στο ίντερνετ με κανένα λόγο. Okay. Και λέει, απλά δεν θέλω. Μάλλον αυτό το virtual reality θα το κάνω skip εγώ. Okay. Πώς θα είναι το marketing.
Πώς θα μπορούσε να παίξει, δηλαδή, πώς θα μπορούσε δηλαδή, να είναι η επόμενη φουρνιά, ας πούμε. Embedded marketing μέσα στο metaverse, ναι. Το οποίο είναι σύμβολο. Ένα billboard. Ένα billboard ή κάποιο θα φοράει ένα μπλουζάκι και στο υποσυνείδητό σου θα σου χτίσει αυτό το. Θα γίνεται όλο και πιο. Ας το πούμε native, έτσι. Okay. Και κρυφό. Γιατί όταν θες να περάσει ένα μήνυμα. Όχι κρυφό, απαραίτητα. Θες να περάσει ένα μήνυμα, ο πιο ineffective τρόπος είναι να βγεις και να το φωνάζεις. Mm-hmm. Μπορείς να περάσεις μηνύματα στο, ακόμα και στο υποσυνείδητο των ανθρώπων. Πολύ εύκολα. Οκ. Okay. Mm-hmm. Άρα θεωρείς ότι θα είναι πιο κοντά στο physical marketing, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Κοίτα, από τη στιγμή που αυτό το Metaverse χτίζει ένα virtual world, το πρώτο πράγμα που γίνεται συνήθως, όπως γινόταν και στα κινητά με το ads, mm-hmm. είναι ότι πας και παίρνεις και το παράδειγμα που έχεις και το βάζεις εκεί πέρα μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή στα ad βγάλαν τα banners επειδή ήταν στο web που ήταν ό,τι πιο άχρηστο ας πούμε, για το mobile advertising. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πήγαν και πήραν το παράδειγμα του web και το κάναν στα apps και δεν ήταν τόσο effective. Όταν πρώτο ξεκινάει κάτι, κάνεις ουσιαστικά ρε παιδί μου, φέρνεις αυτό που είναι ξέρεις, σύνηθες και σε ένα άλλο περιβάλλον και το κάνεις implement εκεί. Αλλά αυτό είναι η αρχή. Okay. Επειδή στο Metaverse δεν μετράει απλά που έκανες κλικ, που τι είδες και τι διάβασες. Είναι full tracking όλων των, ακόμα και του eye movement σου, που πόσα δευτερόλεπτα μένει, για ποιο λόγο μένει. Μην τα λες αυτά. Είναι τώρα, όλα τώρα. Registered και σε πολύ μεγάλο detail. Δηλαδή το dataset που προκύπτει για τη συμπεριφορά των χρηστών σε σχέση με αυτό που έχουμε από τα website και τα apps είναι εκθετικά μεγαλύτερο. Mm-hmm. Okay. Και εκθετικά μεγαλύτερο τι σημαίνει ότι μετράει πλήρως συμπεριφορές, mm-hmm. τα πάντα και μετράει και αντιδράσεις. Οπότε είναι νομοτελειακό ότι αυτό το κάνεις feed σε ένα σύστημα, given time, θα χτίσει όλο και πιο relevant πράγματα τα οποία θα τα εκμεταλλευτεί η διαφήμιση, η οποία δυστυχώς δεν είναι μόνο πάρε Coca-Cola, το διαβολάκι. Είναι και προγραμματίζω σκέψεις και συμπεριφορές μέσα στους ανθρώπους, έτσι. Το οποίο, αυτό είναι η ουσία και το πρόβλημα. Έχεις δει πως επηρεάζονται εκλογές, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Αλλά ουσιαστικά τώρα είναι, ξέρεις, δώσε μου, πώς ήταν, ποιος το λέγει αυτό που λέει, δώσε μου ένα μέρος να σταθώ και μπορώ να κινήσω τη γη. Mm-hmm. Ναι, δεν θυμάμαι. Κάτι αντίστοιχο γίνεται αυτό, άμα έχεις όλη την πληροφορία για το τι έχει κάνει ο χρήστης, μπορείς και τη δυνατότητα να του δώσεις οποιοδήποτε μήνυμα θες. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να επηρεάσεις συμπεριφορές. Γίνεται συστημικά τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα του καιρού μας αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο δημοκρατίας και ελευθερίας λόγου και όλο αυτό το κομμάτι. Και κοντρολάρεται από 4-5-10 εταιρείες. Λέω οικογένειες καμιά φορά και μου λένε πού είναι η συγγένεια. Δεν είναι εξαδέρφια. Όχι, δεν είναι αυτό. Έτσι, δεν το μπερδεύουμε. Παρέες. Ναι, είναι 10 οικογένειες. Ναι. Και ποιο είναι το πρόβλημα, ότι όλο αυτό το κομμάτι γίνεται drive από ένα optimization goal, το οποίο είναι πολύ βραχύ. Ναι. Ναι, είναι, έχει okay, short term profit και long term control. Okay. Οπότε είναι short-term profit και long-term control της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Και όχι προς τη βελτίωση της ανθρωπότητας και το να αυξηθεί το awareness της ανθρωπότητας και κανένας δεν έχει τέτοιο goal, ας πούμε, μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και είναι πολύ προβληματικό γιατί, εντάξει, άμα έχετε δει παιδάκια να κάνουν interact με devices, στο πόσο, ξέρω εγώ, έχουν μπει πλέον μέσα ingrained από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους σε total immersion, δηλαδή άμα πάρει ένα παιδάκι μπροστά του, ένα μωρό, μια πέπα το γουρνάκι, δεν του την παίρνει ούτε με. Δεν κάνει τίποτα, δεν του λέει τίποτα. Και μεγαλύτερα, έτσι. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι ένα rewiring που γίνεται αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη γενιά. Και εσείς το έχετε προλάβει λίγο, αλλά δεν το έχετε προλάβει πριν γίνεται 10-15. Mm-hmm. Είναι τεράστια η διαφορά στο πόσο επηρεάζει. Οπότε τώρα αυτή η γενιά βγαίνει ένα καινούριο είδος ανθρώπων. Ναι. Είναι φοβερό. Το κλασικό παράδειγμα που λέω πάντα στις συζητήσεις είναι η πρώτη φορά που είχε κάνει φανταστική εντύπωση. Είμαι στο αεροπλάνο κάπου που πήγαινα, δεν θυμάμαι πού, και είναι δίπλα μου μια μητέρα με ένα παιδάκι και το παιδάκι δεν νομίζω ότι μιλούσε. Δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, χρόνο max. Ναι.
και έχει ένα tablet μπροστά και κάνει navigate στο YouTube και διαλέγει ποιο βίντεο θα αυτό δει. Αυτό είναι ποιο... τώρα παλιά νέα, ρε. Όλα τα παιδάκια μπορούν. Και γιατί είναι αυτό που είναι πώς μαθαίνουν τη γλώσσα και ξέρουν να μιλάνε ελληνικά ή κινέζικα. Πάντα θα πάρουν ένα κινητό στα χέρια τους, πάντα θα πάρουν ένα tablet, οπότε τους είναι εύκολο και αυτονόητο. Γενικά θέλει λίγο καιρό για να καταλάβεις πόσο τοξικό είναι όλο αυτό. Είναι απολύτως τοξικό. Τι θέλει. Όχι, δεν κατάλαβε το τώρα. Είναι απολύτως τοξικό. Δεν το λέω σαν. Βασικά, καταρχάς είμαι boomer, ξεκάθαρα. Είμαι παιδί των 90s, αλλά. Σιγά, πότε γεννήθηκες. Εντάξει. Είπα. Ναι, και boomer. Ναι, ρε, boomer είμαι. Οι millennials είναι πιο μετά. Οι millennials λέω. Οι zoomers, πώ λέω. Ναι, οι zoomers, μπερδεύω. Εμείς είμαστε zoomers όμως. Όχι, boomers είμαστε. Οι 2000 είναι άλλοι. Αλλά θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, έχω δει. Okay, boomer είναι αυτοί που είναι γέροι και καλά. Όχι. Και εμείς είμαστε στην αλλαγή. Ρε φίλε, και εμείς είμαστε 30. Ναι, το boomer είναι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν technology και το λένε τα πιτσιρίκια στους παππούδες. Okay, boomer. Αυτό δεν είναι. Ναι, οι παππούδες είμαστε εμείς, by the way. Η γενιά τελειώνει κάπου στο 90-95, θεωρείται το. Εντάξει, μεγαλώσουμε. Εντάξει, το πείσατε. Όχι, δεν έχω. Αλλά εγώ έβλεπα, πρώτα απ' όλα, το πρώτο πράγμα που έχω δει είναι μία, επειδή τελευταία έχω κόψει σημαντικά τις οθόνες το βράδυ, σπίτι, όχι... Και το πρωί να τις κόψει. Και το, ναι, και το πρωί. Δεν ανοίγω αφού του έθνου. Μόνο μικρή κουβέντα. Ναι, ή ξέρω Spotify, αν τέτοιο, ναι. Το οποίο δεν έχει γίνει, δεν το έκανα επί τούτου, α, πρέπει να κόψω τις οθόνες. Δεν ξέρω, κάπως ήρθε η καθημερινότητά μου έτσι μόνο, αλλά παρατήρησα ότι αφού του έγινε αυτό, είναι όλα καλύτερα. Ναι. Δηλαδή, πέφτω πιο γρήγορα για ύπνο, που είμαι ένα άτομο το οποίο γενικά δεν κοιμάμαι εύκολα. Ούτε κοιμάμαι πολύ, ούτε κοιμάμαι ενιαία. Αλλά όλα αυτά άρχισαν να φτιάχνουν το πόσο εύκολα ξυπνάω, το πόσο εύκολα κοιμάμαι, όλα αυτά. Και έτυχε και τελευταία να διαβάσω γιατί αυτά κάνουν κακό. Συγκεκριμένα, όχι τόσο υπολογιστής, αλλά το κινητό. Το ότι εστιάζει σε μια μικρή οθόνη είναι επιστημονικά. Το ίδιο κακό. Είναι περίπου και η τηλεόραση εξίσου. Blue light. Ναι, δηλαδή, δεν βλέπω πολύ. Κοίτα, εγώ είμαι λίγο ακραίος σε αυτά. Εγώ τα τελευταία 10 χρόνια κάνω information diet. Δηλαδή δεν διαβάζω καθόλου ειδήσεις. Ούτε καθόλου τηλεόραση. Κατά λάθος. Οπότε κάπως. Και έχω κάνει και ένα super clean up σε οποιοδήποτε feed. Έχω κόψει Instagram, έχω κόψει σχεδόν τα πάντα. Και όπου έχω feed είναι super clean. Okay. Και ο χρόνος που μου απελευθέρωσε και το. Mental overload που μου γλίτωσε. Ναι, είναι τρελό. Είναι απίστευτο. Επίσης, έχω κάνει άλλα δύο πραγματάκια. Στο δωμάτιό μου ποτέ δεν έχω κινητό. Mm. Και όταν ξυπνάω, θα περάσει μια μισή ώρα, δύο για να δω το κινητό μου. Αυτό διευκολύνει τον ύπνο, διευκολύνει την ξεκούραση, διευκολύνει ρε παιδί μου την αναζωογόνηση. Και ξεφεύγεις και από το καθεστώς φόβου και τρέλας που κυκλοφορεί και μπορείς να ζήσεις μια προσωπική ειρήνη. Ενώ εν μέσω πολέμου ουσιαστικά. Και information war και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Πώς παίρνω νέα, θα συναντήσω κάποιον και θα μου πει μια περιληψούλα γρήγορη και ρωτώντας τον. Είναι πολύ πιο effective, γλιτώνεις και όλη την προπαγάνδα και γλιτώνεις πάρα πολύ το fear of missing out. Fear of missing out. Όχι το FOMO. Ναι, καλά, το FOMO είναι το πρώτο level που πρέπει να ξεπεράσεις. Φεύγει εύκολα σχετικά. Αλλά ρε παιδί μου, γλιτώνεις όλη την κουλτούρα του φόβου. Γλιτώνεις όλη την κουλτούρα του φόβου που βγαίνει από την. Άμα ανοίξεις ειδήσεις ή οποιοδήποτε πρωινάδικο. Καλά, πολύ τρομό τέτοιο. Πάρα πολλά χρόνια αυτό, συστημικά το ένα scare πιο σουρεάλ από το άλλο. Και αυτό γίνεται επίτηδες, εγώ θεωρώ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Για να είναι έτσι ο πληθυσμός να μην μιλάει και πολύ, γιατί φοβάται. Δεν ξέρω πόσο συνειδητά επίτηδες και σε τι επίπεδο είναι επίτηδες, αλλά είναι επίτηδες. Δεν είπα ότι είναι ένας άνθρωπος που λέει. Όχι, αλλά θέλω να πω. Καλά, και εγώ τη γνώμη μου λέω, δεν τέτοιο, αλλά είναι σίγουρα επίτηδες. Δηλαδή, αν βγεις αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση και πεις ότι α, παιδιά, όλα καλά. Θα πεις, ωραία, εγώ γιατί να πω ειδήσεις. Α, το πάμε λίγο ελληνική τηλεόραση γενικότερα, εντάξει. Γενικότερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά. Εντάξει, εγώ παρακολουθώ. Αυτά τα οποία γνωρίζω που συμβαίνουν κατά βάση Ελλάδα, επειδή μένω εδώ, και Αμερική, επειδή ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Ό,τι και να κάνεις. Εντάξει, απλά τώρα το TV programming είναι 100% ελεγχόμενο από συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό είναι δηλαδή αυτονόητο, έτσι.
Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και global. Τόσο mass media εγώ τα έχω κόψει 5-6 χρόνια. Δηλαδή, ναι. Δεν βλέπω κανάλια, δεν ξέρω. Ναι. Τηλεόραση στο. Απλά ρε παιδί μου κατά μια κατατραγική ηρωνία. Και ξέρω εγώ και το YouTube να είναι το source of feed σου. Εκεί κι αν είσαι σε echo chamber. Δηλαδή εκεί κάπως ναι. Θέλεις ένα. Ένα κύκλο που ενισχύει αυτό που ήδη έχεις στο μυαλό σου. Mm. Γιατί ο αλγόριθμος είναι προγραμματισμένος να κάνει αυτό. Όχι αυτό ακριβώς. Είναι προγραμματισμένος να σου δώσει κάτι που σε ενδιαφέρει. Άρα εξού και άνθρωποι έχουν καταλήξει να πιστεύουν ότι the world is flat. Mm-hmm. Γιατί είδαν ένα βίντεο. Αλλά αυτό είναι αληθινή τέτοια. Ότι είδες ένα βίντεο, είδες ένα δεύτερο. Μετά όποτε μπαίνεις στο YouTube σου θα βλέπεις ένα conspiracy τέτοιο. Οπότε είναι εύκολο να το πιστέψεις. Ναι. Πάντως αυτό με το. Conspiracy theories, τι πιστεύετε. Θα σου πω κάτι να το κάνει έτσι και θα επανέλθω. Τέλος πάντων, άκουσα ένα που είναι σχετικά επίκαιρο με το οποίο λυσάβεται. Εγώ θα σου πω ότι γενικά το θέμα του Echo Chamber θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο τρόπος που εγώ προσπαθώ να το τέτοιο είναι ότι προσπαθώ να ακολουθώ άτομα στο Twitter που είναι ο βασικός μου source of information, ας πούμε, που δεν συμφωνώ καθόλου μαζί τους. Ναι. Οπότε κάπως να. Καλό αυτό. Είναι καλό εύκολο. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή και σε μένα μου είναι πολύ δύσκολο και μου είναι πολλές φορές εύκολο το να πω είναι μαλάκας αυτός και να τον πετάξω. Ναι. Αλλά. Κοίτα, το βασικό είναι ακόμα και τα δικά μας beliefs να ξέρεις ότι είναι ψιλοκατασκευασμένα από το περιβάλλον σου. Μας κάνει beliefs. Πόσα, ναι, πώς αναθράφηκες και τι media diet έχεις. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να πας above that. Είναι δεν είναι ακατορθωτό, αλλά χρειάζεται μια συνειδητότητα. Ναι. Τι ρώτησες. Όχι, εδώ ο Γιώργος ρώτησε για conspiracy theories. Conspiracy theories. Λοιπόν, άκουσα ένα καινούργιο που λέει ότι ο Πούτιν δεν είναι ο Πούτιν και ότι έχει πεθάνει και αυτός είναι ένα αφαιρέφωνο. Σαν το Χάρισον από τους Beatles. Ναι, 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 ναι. Σας χάρη ποιος ήταν. Ναι, και ο λέμε και ο Χάρισον. Άκουσα ένα ωραίο που λέει τα conspiracy theories είναι male astrology. Πώς οι γυναίκες έχουν ενδιαφέρον περισσότερο με την αστρολογία. Τα true, τα αληθινά conspiracy theories είναι αυτά τα οποία κανένας δεν μπορεί ποτέ να τα αποδείξει. Ναι, και γιατί αυτά είναι τα. Και το μεγαλύτερο conspiracy theory για μένα, μάλλον πάνω σε αυτό, είναι ότι πιστεύω εγώ τουλάχιστον ότι μέσα σε αυτά υπάρχουν αλήθειες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί άλλα conspiracy theory για να τις θάψουν. Αυτό είναι σχεδόν σίγουρο στο δικό μου το μυαλό. Δεν ξέρω πια και πώς. Ότι εννοείς ότι από τα πέντε. Πώς είναι ρε παιδί μου τα Russian trolls που μπαίνουν και κάνουν comments σε. Αυτά υπάρχουν χρόνια, έτσι. Και κάνουν 100.000 comments σε όλα τα social media και πάνε να χτίσουν κάτι. Mm-hmm. Έτσι χτίζονται και conspiracy theories που τα ρίχνουμε στη θάλασσα. Και άμα πεις κάτι valid, δεν θα πω κάποιο ότι είναι valid. Αλλά ας πούμε ότι το χ είναι valid, θα το βάλεις με 10 ψι που είναι absurd. Ξέρεις, που είναι εντελώς τέτοια. Οπότε θα το κάνεις. Θα το θάψεις. Πήγαμε στο φεγγάρι. Γιατί. Υπάρχει φεγγάρι. Ναι, εντάξει. Είναι ένα illusion όλο το θέμα. Άμα δεν είναι. Κοίτα, εγώ λίγο ζω με την τέτοια ότι όλο το χόρτι είναι κάποιο είδους illusion matrix. Οπότε όλα είναι πιθανά. Έτσι. Ναι, αλλά άμα έχεις αυτό το beginning. Δεν ξέρω. Κοίταξε, θα σου πω. Εμένα προσωπικά οι θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες είναι οι αυθεντικές που δεν μπορούν να αποδειχθούν δεν με ενδιαφέρουν. Γιατί δεν. Τι θέλει από αυτό. Ρε παιδί μου, ωραία, για παράδειγμα, τις πυραμίδες τις φτιάξαν εξωγήινοι, λέω. Mm. Ωραία. Πώς μπορείς αυτό να το προσεγγίσεις. Δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι έγινε αυτό, αλλά κάποιος σου λέει ναι, γιατί. Δεν μπορείς να. Σου λέει στην τρίτη πόρτα αριστερά, ναι, δεν μπορείς. Η μούμια είναι διαφορετική. Πρέπει να μπει σε μυστική, σε μυσταγωγική πέρα πορεία για να το διαχειριστεί. Η κουβέντα δεν πάει κάπου. Οπότε εμένα δεν με αφορά αυτό. Εκτός ξέρω. Πάντα υπάρχουν εξωγήινοι από πίσω, να ξέρεις, έτσι. Το πιστεύω. Τώρα υπάρχουν. Για μένα το ενδιαφέρον είναι και φέρνω το hot φλέγον, ξέρεις, recent θέμα, είναι το lab leak. Το ότι το κορονοϊός έφυγε από εργαστήριο. Α. Που θα πω το εξής. Αυτό όταν ξεκίνησε και το διατύπωσε κάποιος, λέγαν όλοι, α, θεωρία συνωμοσίας, αρχίσαμε, ξέρω εγώ, και είδαμε, καθώς πέρασε ο καιρός, ότι κάποιοι πιο έγκριτοι επιστήμονες, τουλάχιστον εγώ έχω καταλάβει έτσι, δεν το απέκλεισαν. Και δεν είπαν βέβαια ότι αυτό έχει γίνει επίτηδες. Κοίτα με την απλή λογική. Αλλά κάποιοι είπαν ότι εξής, ρε παιδιά, μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Μπορεί να γίνει ένα. Ναι, ξέρεις, ναι. Έγινε αυτό. Οπότε, εμένα αυτό το οποίο με τρόμαξε και με προβλημάτισε εκεί για να απαντήσω είναι το πόσο εύκολα
κάποια πράγματα μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε σαν είτε παραπληροφόρηση είτε θεωρία συνωμοσίας. Ζούμε στην απόλυτη παραπληροφόρηση. Ο καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει και μάλιστα να το πιστέψει και να έχει και αποδείξεις και έγγραφα και links και να σου στέλνει. Και ακολούθους, οτιδήποτε. Τα πάντα, ναι. Όσον αφορά αυτό, εντάξει, κοίτα. Ας πάρουμε μερικά δεδομένα με απλή λογική. Δεν έχω άποψη επί του θέματος, δεν μπορώ να έχω εμπεριστατωμένη. Ούτε εγώ προφανώς. Αλλά αυτό που παρατήρησα ότι κάποιοι στην αρχή λέγανε παιδιά, δεν το συζητάτε καν. Κάποιοι μετά είπανε, οκ, ας μην το αποκλείσουμε. Ναι, ναι, τώρα. Κοίτα, αυτό έγινε. Αυτό που ας μην το συζητάμε πια είναι ένα θέμα τεράστιο το οποίο ξεφεύγει λίγο από το COVID. Το πώς μπορείς να αποκλείσεις κάποιους ανθρώπους από το να λένε τη γνώμη τους πάρα πολύ εύκολα. Mm. Ωραία, οπότε όπως τώρα με τον COVID για παράδειγμα. Οποιοςδήποτε έχει οποιαδήποτε άλλη άποψη, δεν θα γίνει μπαν. Δεν θα μπορεί να πει, θα χάσει το κοινό του, δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Ρε παιδί μου, τη χειρότερη μαλακία να λέει, χάθηκε η ελευθερία του λόγου, εντάξει. Αυτό είναι ένα. Αλλά όσον αφορά τώρα το conspiracy theory, κοιτάξτε, ας πάρουμε μερική, η απλή λογική δική μου, που δεν ξέρω. Σίγουρα υπάρχουν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες εργαστήρια που κάνουν πειράματα πάνω σε υιογενή όπλα. Mm. Αυτό είναι αυτονόητο, έτσι το ξέρουμε. Εντάξει. Καλώς, τώρα. Μην πας στο όπλο. Για το όπλο δεν όπλα. Ξέρω τι είναι αυτό. Το όπλο. Να δεις πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις ενδεχομένους ιούς οι οποίοι μπορεί να δημιουργηθούν. Δηλαδή, η μελέτη, παιδί μου. Ναι. Και πώς θα τα κάνεις weaponize. Λοιπόν. Με αυτή τη λογική, χωρίς να ξέρω, λέω. Ναι, πάμε. Ρε, παιδί μου, ναι. Όπλα, πάμε γιατί έχουμε και. Μιλάμε τώρα λίγο. Πάμε. Ναι. Θα κάνουμε πώς. Είπα γιατί... τρεις ώρες επίπεδου τέτοιο και μου πιάσατε τώρα τα ID test. Στους δελφούς δεν θα γίνει το τρίωρο. Είπα, θα γίνει part 2. Ιδανικά ναι. Φέτος. Λοιπόν, πιο πιθανό θεωρώ να έφυγε από ένα εργαστήριο αυτός ο ιός, είτε, είτε εκούσια είτε ακούσια, από το κάποιος γάμισε ένα παγκολίνο. South Park. Εσύ ακούσε την άποψή μου. Όχι, είναι από το South Park αυτό. Όντως. Δεν το έχεις δει. Όχι, αλήθεια το έχεις πέσει ένα South Park. Αλήθεια το έχεις. Ξεκινάει η επιδημία επειδή κάποιος πήγε ο τέτοιο μπας που θα το δεις τώρα, μην το... Είμαι σίγουρος ότι αυτό το έχω σκεφτεί και το έχω πει. Ρε, δες το South Park Special, COVID okay. Special, είναι... Θα μπορούσε να γράψει South Park. Ναι. Κάποιος έφαγε ένα παγκολίνο, εν πάση περιπτώσει. Ή τον έφαγε ένα παγκολίνο. Ναι, μου φαίνεται πολύ πιο πιθανό, καταλαβαίνεις. Όχι ότι το άλλο είναι απιθανό, αλλά με την απλή λογική μου, μου φαίνεται πιο πιθανό αυτό. Τώρα αν έγινε επίτηδες, πώς έγινε, δεν ξέρω. Όχι ότι είναι σίγουρο, απλά πιο probable. Και σίγουρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το investigative reporting για να φτάσουμε. Ναι, ξέρεις. Το έχουμε πει κιόλας αυτό. Και για τα δύο πράγματα. Ναι, ναι, είναι δύσκολο να βρεις ποια είναι η αλήθεια. Αλλά ναι. Δεν μπορείς να αποκλείσεις. Ναι, και για τη φυσική μετάλλαξη λέγαμε ότι στην ουσία για να μπορέσεις να πεις ότι αυτό ήταν φυσική μετάλλαξη πρέπει να βρεις τον προηγούμενο πληθυσμό από αυτό που ξεκίνησε. Ναι, πώς ναι. Ξέρεις για παράδειγμα ότι η μετάλλαξη Δέλτα ήρθε από αυτό το είδος κορονοϊού. Κάπως έτσι πρέπει αυτό να το κάνεις trace back. Το οποίο λένε πολλές φορές μπορεί να πάρει και 10 χρόνια. Ναι. Αυτό που ξεχάσατε το μωρέ. Εντάξει, enough και κορονοϊός. Από ό,τι έμαθα τελειώνει και το καλοκαίρι θα είμαστε διακοπάρες. Από ό,τι έμαθα τελειώνει. Για κάτι τέτοιο άξι. Λοιπόν, πού πάμε σε ένα ωραίο. Εγώ να κάνουμε μια άνω τελεία εδώ πέρα για να πάμε για πάρ του μεγάλο. Τόσο μικρό. Δεν είπα ούτε αυτά που ενδιαφέρουν. Μα κατάλαβες τώρα, κάναμε, πρόσεξε. Κάναμε ένα μικρό warm-up. Να φύγουν τα χοντράδια στην αρχή. Να φύγουν τα τυπικά. Και το επόμενο θα είναι. Θέλω να συζητήσω για human consciousness, meditation και τέτοια πράγματα. Θα τα κάνουμε αδελφούς για να έχει και το. Εγώ θα πλαίσιο. Ωραία, ξέρω και πότε θα γίνει. Και εγώ ξέρω. Τέλεια. Ο τελευταίος σταθμός θα είναι, νομίζω. Ναι, ναι. Μου αρέσει, μου αρέσει. Με background το ιερό διάστημα. Θα σου το πούμε μόλις κλείσει η κάμερα. Off camera θα σου πούμε ποιο είναι το επόμενο project. Το οποίο θα. Σου λέω, ήθελα πιο εκτενές. Φάγαμε το χρόνο σε πειραματισμούς. Ναι. Δηλαδή τι έκανα εκεί, είπε ναι. Και δεν μπήκαμε στην ουσία των πραγμάτων. Όχι. Και σου λέω επειδή αυτή τη στιγμή έχω 15 ερωτήσεις οι οποίες. Και ναι. Όχι 5 και 10 λεπτά που έχουμε τώρα, αλλά ούτε κανένα διωράκι μας φτάνει. Νομίζω ότι είναι ένα καλό σημείο να αφήσουμε ένα cliffhanger εδώ και να το βάλουμε. Λέω απλά να βάλουμε το στοίχημα, να κάνουμε τη μεγαλύτερη μικρή κουβέντα μαζί σου. Πάμε, ναι. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει 2,5 ώρες νομίζω. Ναι, εκεί νομίζω είναι το. Πάμε, ναι. Κοίτα, είχα άγχος γιατί δεν έχω ξανακάνει podcast. Τέλειο. Αλλά πώς πέρασες. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Έτσι, παιδιά, έχετε κάνει. Πάμε για τρία ώρα. Ευχαριστούμε. Πες κανένα καλό λόγο τώρα για να κλείσουμε. Με πολύ καλούς λόγους για τη μικρή κουβέντα.
Ωραία, λοιπόν, για το κλείσιμο, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει άλλα επεισόδια, αλλά έχουμε ένα suggestion το οποίο μπορεί να κάνει ο κάθε ένας. Εσύ, επειδή είσαι εσύ ως καλεσμένος, μπορείς να κάνεις και παραπάνω από ένα μαθήμα. Τι suggestion? Οτιδήποτε. Από... Ένα βιβλίο. Ωραία, εγώ θα κάνω ένα suggestion σε όλους τους ακούνε, τους φίλους μας. Να ασχοληθούν με το διαλογισμό και να, να αρχίσουν να σκέφτονται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή τους και να αρχίσουν να κάνουν μια απλή πρακτική διαλογισμού, η οποία θα τους βοηθήσει να είναι πιο και στο κέντρο τους και να εξελιχθούν σαν άνθρωποι. Αυτό. Έχεις να δώσεις κάποιο resource πάνω στο διαλογισμό να ξεκινήσουν? Κοίτα, είναι πολύ ποικίλε, είναι πάρα πολύ συμμέθοδη, χρήζει επεισοδίου. Okay. Αλλά ας αρχίσετε να το ακούσεις αυτό. Ξέρεις, μερικές φορές το σύμπαν, να μόλις αρχίσεις να ψάχνεις, σου στέλνει αυτό που χρειάζεσαι. Οπότε, άμα αρχίσεις να ασχολείσαι με αυτό, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει πολύ διαφορετικά. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει ο καθιστικός διαλογισμός ζεν, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Okay. Άλλοι θέλουν πιο δυναμικά πράγματα. Υπάρχουν δεκάδες τρόποι. Αλλά εκεί μέσα στην αναπνοή και στην παρατήρηση, μπορείς να βρεις θησαυρό. Κάτι καίγεται, παιδιά. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Okay. Ναι. Αυτό ήταν το suggestion μου για εσάς και για τους ακροατές. Ευχαριστούμε. Πάρη, έχεις κάτι? Ναι, βεβαίως. Θα προτείνω το βιβλίο το οποίο διαβάζω τώρα το πρωί. Για πες. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο, θα ακουστεί αστείο, είναι του Matthew McConaughey και λέγεται Green Lights, το οποίο είναι στην ουσία τα ημερολόγια του. Και τα μάζεψε κάπως και τα έκανε ένα βιβλίο και μιλάει για τη ζωή του, το οποίο έχει καταπληκτικό storytelling. Δηλαδή, αν θες να δεις πώς να διατυπώνεις τη σκέψη σου και να λες μια ιστορία, ο τύπος το κάνει πάρα πάρα πολύ καλά. Γράφει εξαιρετικά. Λοιπόν, εγώ θα πιάσω τον Γιώργο για τον διαλογισμό και θα προτείνω ένα επεισόδιο του Huberman Lab Podcast με τον Άνδριο Huberman, που λέει για πώς να βελτιώσει τον ύπνο και τέτοια πράγματα, και ασχολείται και με Yoga Nidra, που είναι ένας τύπος διαλογισμού που βοηθάει πάρα πολύ. Τουλάχιστον το έχω δοκιμάσει μια περίοδο μετά που σταμάτησα. Εγώ το έχω κάνει αρκετά. Και ήταν ενδιαφέρον, οπότε δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται το επεισόδιο, το βρω, το βάλω κάτω στην περιγραφή. Ναι. Οπότε αυτό θα πρότεινα εγώ. Πού μας βρίσκουνε, Γιώργο, ξέρεις? Ποιοι? Οι ακροατές μας. Πού? Πες πάρη, γιατί ο Γιώργος δεν είναι διαβάζει. Μικρήκουβέντα.fm, φίλε. Α, καινούργιο website. Σαϊτάρα, ναι. Ωραία, αντικαλωρίζει. Αυτά. Αυτό το κάνετε για να ξαναπηθείτε από το YouTube, μη σας ναι, κόψει. Ναι, και αυτό. Για... Και όχι μας κόψει, απλά για να έχουμε ένα χώρο που να μπορούμε να μην περιοριζόμαστε από την κάθε πλατφόρμα και εσύ ότι δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, τα βλέπουμε σαν medium στα οποία μπορεί κάποιος, άμα θέλει να ακούσει, να τα ακούσει. Δεν είναι ότι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο YouTube κανάλι ή το καλύτερο οτιδήποτε. Οπότε... Ναι. Ωραία. Ναι. Αυτά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πέρασα πάρα πολύ καλά σήμερα. Ωραία ήταν. Τέλεια. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Καλά. Γεια σας.